Στο πλαίσιο της συνεχούς αναθεώρησης του προγράμματος στήριξης της αγοράς, των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων από το COVID, σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε κάποια στοχευμένα μετραστήριξης. Όπως ξέρετε, είχαν ληφθεί κάποιες αποφάσεις τον Δεκέμβριο για περιοριστικά μέτρα σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας. Αυτά τα μέτρα σίγουρα έπληξαν τους συγκεκριμένους τομείς. Το πρώτο το οποίο έχει εγκρίνει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ένα σχέδιο κρατικής χορηγίας, ένα σχέδιο εφάπα ορισμένων κατηγοριών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων. Οι κατηγορίες είναι τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και δισκοθήκες, η προβολή κινηματογραφικών ταινιών, οι δραστηριότητε καλλιτεχνικών πρακτορείων, η οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, ιδιωτικές, θεατρικές και δραστηριότητες, οι ιδιωτικέ θεατρικέ και παρόμοιε δραστηριότητε, οι δραστηριότητε μουσικών, ορχιστρών και μουσικών συγκροτημάτων, δραστηριότητε καλλιτεχνών όπω τραγουδιστέ, χορευτέ κλπ., άλλε δραστηριότητε θεάματο, υποστηρικτικέ δραστηριότητε για ει του θεάματο, εκμετάλλευση αιθουσών, θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες, αλλά και ε, διοργανώσει εκδηλώσεων όπως γάμοι και, και βαφτίσει. Ε, οι επιχειρήσει και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι θα πρέπει να τηρούν τα ακόλουθα κριτήρια: να έχουν την έδρα του ή μόνιμη κατάσταση στην Κύπρο και να ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο και να έχουν πληγεί λόγω των τελευταίων περιοριστικών μέτρων και τη εμφάνιση του COVID, αλλά και να έχουν υποβάλει τι φορολογικέ του δηλώσει για το ΦΠΑ για το έτο 2019. Ο προπολογισμό αυτού του σχεδίου είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια Ευρώ. Η κρατική χορηγία θα είναι αφορολόγητη και δεν θα συμψηφίζεται με οποιαδήποτε άλλα ωφέλη. Ε, η, η στήριξη θα είναι με τον ίδιο τρόπο που έχει δοθεί και η ΕΦΑΠΑΞ χορηγία από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα είναι αυτόματη και δεν θα χρειαστούν α, να, να γίνουν οι οποιασδήποτε αιτήσει. Επίσης, ένα δεύτερο μέτρο το οποίο αποφασίστηκε σήμερα είναι η αναστολή της επιβολής πρόσθετου φόρου και τόκου για τη φορολογική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2001. Οι δικαιούχοι θα είναι και οι επιχειρήσεις που ανάφερα πιο πάνω, αλλά και επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι οι οποίοι εμπίπτουν επιπλέον στις πιο κάτω κατηγορίες. Εστιατόρια και ταβέρνες, Παροχή υπηρεσιών διατροφή σε διάφορε εκδηλώσει, καφενεία, μπαρ και μπειραρίε, νυχτερινά κέντρα διασκέδαση και δισκοθήκε, αλλά και καφετέρειε. Ε, Επίση, θέλω να α, επενθυμίσω ότι α, ένα τρίτο μέτρο το οποίο ισχύει και θα συνεχίσει, θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι τον Μάρτιο είναι ένα άλλο στοχευμένο πρόγραμμα. Μέσω του οποίου στηρίζονται περίπου 800 επιχειρήσει, οι οποίε συμμετέχουν στο σχέδιο προσωρινών αναστολών τη τουριστική βιομηχανία για την περίοδο 2021-2022. Οι πλήστε από αυτέ αφορούν τον, τον τομέα τη εστίαση. Θέλω να πιστεύω ότι α, οδεύουμε στα, α, τελικά, στην τελική περίοδο τη πανδημία. Έχουμε αποδείξει ω κυβέρνηση ότι α, είμαστε ευέλικτοι, ότι ανασκοπούμε τα δεδομένα α, ανακάμψει με μια οικονομία, αλλά αυτά τα περιοριστικά μέτρα τα οποία είχαν επιβληθεί το τελευταίο διάστημα, θεωρώ ότι έχουν πλήξει κάποιες επιχειρήσεις και αυτό είναι ακόμα ένα επιπλέον μέτρο στήριξη στα πολλά άλλα τα οποία έχουμε προωθήσει τα τελευταία δύο χρόνια. Ευχαριστώ.